Μελίνα, υπήρξε ένα βαριά κακοποιημένο παιδί. Είναι μία από αυτές τις ιστορίες που δυστυχώς ακούμε συχνά εδώ και χρόνια στα δελτία ειδήσεων, που σήμερα πια υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι, υπάρχουν φιλανθρωπικές οργανώσεις. Ακριβώς. Που υποδέχονται και αγκαλιάζουν τα κακοποιημένα παιδιά. Τότε, την εποχή που η Μελίνα ήταν παιδί, τότε δυστυχώς δεν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή για να μπορέσει αυτό το παιδί να σωθεί. Γιατί, για παράδειγμα, όταν είχε πάει στον δάσκαλό της και είχε πει, ξέρεις, εμένα ο πατριός με θοπεύει, με χαϊδεύει, με ασυλγεί, αν αυτό γινόταν σήμερα, ίσως ο δάσκαλος να είχε πάρει στο χαμόγελο του παιδιού τηλέφωνο. Ή στα χωριά ΣΟΣ, ή έναν εισαγγελέα, ή την αστυνομία. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Το κορίτσι, λοιπόν, μεγαλώνοντας, αυτό το σκάσε από το σπίτι, το λέω για αυτούς που πήγαν τώρα στη τροφιά μας, μετά, δυστυχώς, γνώρισε έναν άνθρωπο που την έριξε στην πορνεία. Σήμερα η ζωή της είναι πολύ διαφορετική. Εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια έχει γλιτώσει από αυτό. Γιατί, ξέρεις, Μελίνα μου, υπάρχουν γυναίκες που δεν θέλουν να γλιτώσουν από το εύκολο χρήμα. Υπάρχουν γυναίκες, γυναίκες που μπορεί να μην θέλουν να φύγουν από αυτό το κύκλωμα της πορνείας. Που μπορεί το εύκολο χρήμα, η άνετη αυτή ζωή, να είναι κάτι που δεν επιθυμούν να αλλάξουν. Εσύ από παιδί βασανιζόσουν με αυτό και όταν γνώρισες τον άντρα σου και ο άντρας σου είπε «πάμε να φύγουμε από εδώ». Mm-hmm. Δεν τον πίστεψα, αλλά... Εγκατέλειψες τα πάντα και 17 ολόκληρα χρόνια τώρα είσαι μακριά από όλο αυτό, μαζί με τα παιδάκια σου τα δύο. Ναι, δύο υπέροχα πλάσματα. Ευχαριστώ τον Παντελή για αυτό το πράγμα, γιατί ο Παντελής... Τότε υπήρχαν δουλειές, υπήρχαν τα πάντα. Δούλευε ο Παντελής, τα φέρναμε βόλτα. Τώρα... Ο άντρας σου φέρθηκε ποτέ... Βία. Όχι, ποτέ. Όχι. Θέλω να πω, σου φέρθηκε ποτέ απαξιωτικά. Απαξιωτικά στον έρωτα. Όχι, πάντα μου έλεγε γυναικούλα μου, γυναίκα μου, μωρό μου. Η οικογένειά του. Η μητέρα του την εγνώρισα για ένα χρόνο. Άγιο το χώμα της, έχει πεθάνει. Μ' αγκάλιασε, λες, και ήταν δικιά μου μητέρα. Εφόσον πήγανε και της είπανε τι δουλειά έκανα. Αν μου επιτρέπετε, όταν πρωτοπήγα στη μαμά του Παντελή, ήμουνα με ένα μήνυμα μέχρι. Και να τα ακούνε και μου λέει ο Παντελής, η μητέρα του, αν θες να κάτσεις σε αυτό το σπίτι και να γίνεις κυρία που σε έφερε ο γιος μου εδώ, θα τα βγάλεις αυτά. Το σεβάστηκα γιατί ήταν μεγαλύτερη γυναίκα και σύν αυτό ότι σεβάστηκα ότι δέχτηκε μία γυναίκα η οποία ήταν σε οίκους ανοχής. Πράγματι την άλλη μέρα έβαλα τον Παντελή, του λέω να σου πω, δεν έχω λεφτά, πάμε να αγοράσουμε ρούχα για να κάνω καλή εντύπωση της μαμάς σου. Πράγματι, ο Παντελής, όχι ότι πήρα καμία φούστα, μην φανταστείτε παπαδίστικη. Μία φούστα κάτω από το γόνατο, μία περιποιημένη μπλούζα, ξέρω εγώ. Και πάω στη μαμά του και της λέω, μητέρα, είμαι εντάξει, έτσι. Όταν μου είπε, μαγκάλιασε, και μου λέει, ναι, παιδί μου, λέει, έτσι πρέπει να είσαι, δίπλα στον Παντελή. Η μητέρα του όμως μας άφησε πολύ γρήγορα. Το 2002 πέθανε η μητέρα του. 26 δεκάτου αραβωνιάστηκα με τον Παντελή το 2001 και στις 16 δεκάτου πέθανε η μητέρα του. Ένα χρόνο μετά. Σήμερα πάντως επιβιώνεται λόγω της αγκαλιάς. Ναι. Και θα ήθελα να το εξηγήσουμε αυτό. Η αγκαλιά είναι ένας, να το πούμε, σύλλογος, πώς να το πούμε, ΜΚΟ, πώς ναι, να το πούμε. ΜΚΟ. Μια ΜΚΟ. Μια κερδοσκοπική οργάνωση, σύλλογος προστασίας της αγέννητου παιδιού, η αγκαλιά. Ο σκοπός μας βέβαια είναι να στηρίξουμε την έγκυο, που βρίσκεται σε δυσκολία λόγω ακριβώς της εγκυμοσύνης, με σκοπό να ξεπεράσει τις δυσκολίες αυτές και να φέρει στον κόσμο το παιδάκι της και να το μεγαλώσει αξιοπρεπώς. Έτσι ακριβώς ήρθε και η Μελίνα σε εμάς. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα ράκος. Πραγματικά. Πραγματικά καθόμουν στην πλατεία γιατί το 2005 ήρθε το πρώτο μου παιδί. Είναι 11 χρονών σήμερα ο γιος μου. Και μετά από περίπου το 9 χρόνια. 9 χρόνια μετά μου έρχεται το δεύτερο.
Ο Παντελής είχε χάσει τη δουλειά του πλέον, δεν είχε δουλειά. Δύσκολη καιρή. Να σε ρωτήσω κάτι, κορίτσι μου. Φοβάσαι μη μάθει ποτέ ο γιος σου τι δουλειά έκανες. Αρκετά. Αρκετά και... θα προτιμούσα καλύτερα να του πω εγώ όταν θα μεγαλώσει και έρθει σε κάποια ηλικία, όχι τώρα στα 11. Μήπως δεν πρέπει να του το πεις ποτέ. Με τον άντρα σου το έχεις συζητήσει. Έχω συζητήσει τα πάντα με τον Παντελή. Υπάρχει περίπτωση να το ξέρει κάποιος γνωστός και να το πει στο παιδί κάποιος γνωστός? Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν έχετε όχι. Κάποιον στο περιβάλλον σας που να γνωρίζει? Οι πάντες ξέρουν το τι έκανα. Α, ξέρουν οι φίλοι σας? Όχι οι φίλοι μας. Οι πάντες. Από το σόι το δικό μου και του Παντελή. Α, ξέρουν τα σόι, ξέρουν τι έκανα, ναι, αλλά δεν φέρνουμε σε τόσο μεγάλη επαφή, δηλαδή τα παιδιά. Αν ξέρουν τα σόγια, ίσως θα πρέπει πια όταν είναι σε μια πολύ πολύ όρημη ηλικία να το συζητήσετε. Θα το πιάσω να το πω μόνη μου. Μάλιστα. Η αγκαλιά λοιπόν βοηθάει οικογένειες και έγκυες γυναίκες να πούμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μην φανταστείτε ότι ο σύλλογος έχει λεφτά να βοηθάει. Κάθε άλλο. Αν σκεφτείτε ότι στην αγκαλιά έχουν γεννηθεί πάνω από 2.000 παιδάκια. Βοηθάμε και στηρίζουμε μηνιαίως 200 οικογένειες με τις ανάγκες του μωρού καταρχήν, κατεξοχήν και μετέπειτα όλης της οικογένειας. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να στηρίξουμε μεμονωμένες καταστάσεις, ειδικά σαν της Μελίνας, που χρήζει όχι μόνο βοήθειας οικονομικής και ψυχολογικής και ηθικής. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε τα πάντα για τη Μελίνα. Ενίκιο, ΔΕΗ. Τις πάνες του μωρού, τις κρέμες, την τροφή για το μεγαλύτερο παιδάκι. Φανταστείτε πόσες οικογένειες υπάρχουν στην αγκαλιά και πόση μεγάλη ανάγκη υπάρχει. Δόξα τω Θεώ όμως υπάρχει η ανθρωπιά ακόμα και προχωράμε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, αλλά προχωράμε. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και παίρνουμε δύναμη από τέτοιες ψυχές. Έχετε κάποιο τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε? Βεβαίως, βεβαίως. Πώς πάρει ο κόσμος, πώς βοηθήσει? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι το 210-88-28-788. Καθημερινά 9 με 5 λειτουργούμε. Έχουμε ανάγκη από τα πάντα. Και αν ο κόσμος δυσκολεύεται να δώσει χρήματα, ένα πακέτο μακαρόνια, ένα ρύζι, μια πάκια, ένα κουτάκι γάλα είναι χρήσιμο, όχι απλά χρήσιμο, είναι πολύ σπουδαίο. Για να υπενθυμίσουμε ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πέραν των προσφύγων βέβαια που γίνεται χαμός, γιατί έχουν και οι πρόσφυγες τεράστια ανάγκη βοήθειας, αλλά πέραν των προσφύγων υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, ελληνικές οικογένειες της διπλανής πόρτας που δεν έχουν πια ένα πακέτο ρύζι και που έχουν ανάγκη γάλα και ρύζι. Ρωτήστε εμένα, κυρία Τατιάνα, όταν πήγα στο σύλλογο για αγκαλιά, μάλλον πριν πάω, ήμουν τόσο απελπισμένη γιατί λέω: Ο Θεός μου χάρισε ένα παιδάκι. Τώρα μου φαίνει το δεύτερο. Τι θα κάνω, Χριστέ μου, βοήθησε με, δείξε μου με το χέρι σου και πες μου. Τι να κάνω. Εκεί που καθόμουν λοιπόν σε κάποια πλατεία, εκεί που μένω και έκλαιγα. Βλέπω μια γνωστή μου, μου λέει: Γιατί κλαις? Της λέω: Γιατί κλαίω? Ο Παντελής χωρίς δουλειά. Εγώ χωρίς δουλειά. Έχουμε ένα παιδί που μεγαλώνουμε, έρχεται ένα δεύτερο. Τι θα κάνω? Εκείνη με παρότρινε και μου λέει να σου δώσω ένα βιβλιαράκι να το διαβάσεις. Της λέω, μα θα πρέπει να το ρίξω το μωρό, της λέω, δεν γίνεται να το κρατήσω. Μου λέει, θα ξαναμπείς, μου λέει, στο αυτό το λούκι, να ξαναρίξεις το μωρό. Πάρε μου λέει αυτό το βιβλιαράκι, κράτησέ το και διάβασέ το. Της εκκλησίας ήταν ή της αγκαλιάς? Ήταν της αγκαλιάς. Εγώ το αγέννητο παιδί. Πράγματι το άνοιξα και έβλεπα μέσα πώς είναι ο πρώτος μήνας του μωρού, το δεύτερο, τον τρίτο. Και είδα ότι οι μανούλες που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, στο τάδε τηλέφωνο. Πήρα, μίλησα με την κοινωνική λειτουργό της αγκαλιάς. Της είπα το πρόβλημά μου ότι είμαι χωρίς δουλειά και εγώ και ο Παντελής. Μετά από πόσο καιρό εκμυστηρεύτηκες? Κατευθείαν. Την προηγούμενη σου ζωή, την πορνεία, την κακοποίηση, μετά από αμέσως, πόσο σχεδόν. Σχεδόν. Λεπτομέρειες φοβόταν πολύ. Δεν εμπιστευόταν. Ναι, φοβόμουν, γιατί. Προέβαλε τις ανάγκες στην αρχή και ό,τι μπορούσε να αγκαλιάσει αυτές τις ανάγκες, να τις δικαιολογήσει. Λεπτομέρειες όμως πολύ σκληρές, δεν ήθελε πολύ δουλίτσα. Το συγκλονιστικό όμως στο σημείο αυτό είναι ότι πρέπει να υποθεί είναι ότι η Μελίνα ήρθε στην αγκαλιά πολύ πιεσμένη και βιασμένη για άλλη μια φορά ψυχολογικά. Γιατί αν σκεφτούμε ότι είχαν προηγηθεί 7 εκτρώσεις και 2 αποβολές. Τρεις.
Τρεις αϊποβολές. Συγχώρεσέ με. Ο προηγούμενος, όταν ήμουν 4,5 μήνων έγκυος, μου λέει: «Θα πάω να δουλέψεις», μου λέει. «Τι με νοιάζει εμένα», μου λέει, «άμα έχεις μωρό μέσα σου». Του λέω: «Είσαι καλά». Του λέω: «Ο γιατρός θα πεθάνει». «Τι με νοιάζει εμένα», του λέει, «άμα πεθάνει». Και με έπιασε αιμορραγία μέσα στο Νίκο Ανοχής. Και μόλις με πήγε στο γιατρό, του λέει: «Την κάνεις καλά για να κατέβεις σήμερα για δουλειά ή θα σου πάω το λαρίκι». Βίωνε λοιπόν όλες αυτές τις καταστάσεις μέσα σε αυτό το όγκλιο της βίας. Και ήρθε λέγοντας το εξής: «Γιατί να το ξαναυποστώ? Γιατί, ναι. Γιατί να κάνω τώρα μια έκπτωση από τη στιγμή που είμαι με τον σύντροφό μου, είμαι μέσα σε μια οικογένεια. Γιατί τώρα?» Μελίνα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να φυγείς σε όλα αυτά. Όταν μπήκε στην αρχή έτρεμες μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή. Αλλά αισθάνομαι ότι σιγά σιγά ένιωσες την ανάγκη. Θα μπορούσα να πω κάτι στις κοπέλες που μας παρακολουθούν. Βεβαίως. Να φύγουν από αυτή τη δουλειά. Υπάρχει καιρός ακόμα. Τη δουλειά είναι στην Πορνεία. Στην Πορνεία. Και ο κόσμος που με ακούει, μάλλον οι κοπέλες που με ακούνε, όταν φτάσουν στο σημείο για να ρίξουν ένα παιδί, καλύτερα επισκεφτούν το σύλλογο, η αγκαλιά. Θα τους αγκαλιάσει, λες, και είναι δικό τους παιδί.